Στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός και η Ελλάδα κέρδισε μία μάχη, όχι όμως και τον πόλεμο. Πήραμε μία ανάσα, δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς, ούτε όμως για μεγάλη απεσιοδοξία, δηλώνει ο βουλευτής Κορινθίας του ΠΑΣΟΚ, Άγγελος Μανολάκης, τονίζοντας παράλληλα ότι το τελευταίο που χρειάζεται τώρα η χώρα είναι οι εκλογές. Καταρχήν, το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα τώρα είναι οι εκλογές. Να πάμε σε ενδεχόμενη ίσως ακυβερνησία τη στιγμή που πρέπει όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε ώστε η χώρα να σωθεί από την ενδεχόμενη χρεοκοπία. Αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα αν θα γίνει ανασχηματισμός ή όχι, αυτό το ξέρει ο Πρωθυπουργός. Συνήθως αυτά διαψεύδονται και κάποια στιγμή γίνονται. Αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο ίδιος που είναι και υπεύθυνος. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι προχθές στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός και η Ελλάδα κέρδισε μια μάχη, δεν κέρδισε τον πόλεμο, πήραμε μια ανάσα, δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς, ούτε όμως και για μεγάλη απεσιοδοξία σαν κάτι που συνέβαινε τις προηγούμενες μέρες που κάποιοι έλεγαν πάρτε τα λεφτά σας από τις τράπεζες γιατί θα χαθούν και θα χρεοκοπήσουμε και όλα αυτά. Πήραμε μια ανάσα να φύγουμε προς τα μπρος και με την επιμήκυνση ώστε η αποπληρωμή να πάει σε περισσότερα χρόνια και με μικρότερες δόσεις, με μικρότερο επιτόκιο, μειώθηκε κατά μία μονάδα το επιτόκιο, αυτό σημαίνει περίπου 6 δις θα γλιτώσουμε. Και μια εγγύηση από το μηχανισμό στήριξης ότι θα μπορεί ο μηχανισμός να αγοράζει ομόλογα κατευθείαν από την Ελλάδα, δηλαδή να μπορεί να μας χρηματοδοτήσει, αυτό σημαίνει να αγοράζει ομόλογα, εάν δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές και τα σπρέντς είναι μεγάλα. Αυτή είναι μια καλή εγγύηση. Αυτό που θα θέλαμε ακόμη είναι κάποια στιγμή να μπορούμε να αγοράζουμε και ομόλογα από την δευτερογενή αγορά, δηλαδή τα ομόλογα τα δικά μας που έχουμε εκδώσει εδώ και χρόνια και είναι σε χαμηλές τιμές γιατί έχουν χάσει ένα μέρος της αξίας τους, είναι περίπου στο 70%, να επαναγοράσουμε αυτό το παλιό χρέος ώστε να μικρύνει το χρέος. Εν πάση περιπτώσει ήταν όπως είπα ένα θετικό βήμα, ποτέ όμως οι Βρυξέλλες δεν είναι η πανάκια για την Ελλάδα. Αυτό που θα σώσει την Ελλάδα είναι να τη σώσουμε εμείς, να την αλλάξουμε την Ελλάδα, να αλλάξουμε το κακό δημόσιο, να το μικρύνουμε, να το κάνουμε πιο αποτελεσματικό, να αλλάξουμε την νοοτροπία του, να αλλάξουμε το οικονομικό μοντέλο που έχει βασιστεί τόσα χρόνια στην κατανάλωση, στον παραδεσιτισμό κτλ. Να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη και να παράγουμε πράγματα στην Ελλάδα που δεν το κάνουμε και να εξάγουμε πράγματα ώστε να μειώνεται το αρνητικό ισοζύγιο πληρωμών. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε για να σωθεί η Ελλάδα και κυρίως για να δώσουμε ελπίδα στα νέα παιδιά που μαστίζονται από την ανεργία, και αυτό ότι είναι, θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, η πολύ μεγάλη ανεργία που δημιουργεί ύφεση στην οικονομία αλλά δημιουργεί και ένα πολύ κακό κλίμα από το οποίο πρέπει σιγά σιγά να ξεφύγουμε. Και η Ευρώπη μας έδωσε μια ευκαιρία να φύγουμε προς τα μπρος. Εξαρτάται και από εμάς αν θα το επιτύχουμε. Εγώ και πιστεύω η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε από αυτή τη μιζέρια και να φύγουμε προς τα μπρος. Κάνοντας όμως πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν γιατί ο δρόμος είναι μακρύς. Πρέπει να αρχίσουμε από τους πολιτικούς, να αρχίσουμε από τους πάνω και να φτάσουμε μέχρι κάτω τιμωρώντας αρκετούς που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους ή να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή όπως λέμε, να πατάξουμε τη διαφθορά που είναι δυστυχώς σε όλα τα επίπεδα. Επαναλαμβάνω ότι από μας εξαρτάται να δώσουμε στα παιδιά μας μια καλύτερη Ελλάδα.